Σταύρο μου, καλημέρα. Τι κάνετε? Πώς είσαι με την υγεία σου αρχικά? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Χάει από υγεία. Έτσι, πολύ ωραίο. Καλό, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Θα μπορούσες να πεις σφίζει. Απλώς, αλλά είσαι τέτοιος. Είναι γεμάτος υγεία. Μπορούσα να μας πει και υγιέστατος. Μπορούσα να μας πει και ένα τραγούδι του Κωστή Μαραβέγγια, αλλά τέλος πάντων. Πες, αγοράκι μου, πώς είσαι? Είμαι καλά. Ευτυχώς αυτό το ότι το διαγνώσαμε γρήγορα, με αντιβίωση, όλα καλά. Το πρόβλημα είναι. Το πέρασες δύσκολα? Πώς ήταν οι πρώτες μέρες? Οι δύο πρώτες μέρες ήταν δύσκολες, γιατί είχα φοβερό πονόλωμο και σαυτιά και ήταν ένα πράγμα φοβερό. Και 39 πυρετό. Σου είπαν οι γιατροί κάτι, γιατί είναι σε έξαρση ο στρεπτόκοκκος σε αυτό το διάστημα? Είναι παντού ο στρεπτόκοκκος. Δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε. Γιατί εγώ το ζήτησα με φίλους μου που έχουν παιδιά, που λένε καλά, τι. Ούτε γονιός είσαι, ούτε τίποτα. Γιατί είναι το πρώτο πράγμα που τα παιδάκια φέρνουν από το σχολείο στο σπίτι. Αλλά είναι γενικά σε έξαρση, θέλει πολύ προσοχή και είναι πολύ ύπουλο, γιατί αν δεν ξέρεις ότι το έχεις, μπορεί να μην το έχεις. Να μην το ξέρεις και να το έχεις ένα μήνα. Να είσαι συμπτωματικός δηλαδή. Πηγαίνει. Όχι, μπορεί να έχεις ένα προπονόλεμο. Γιατί και εγώ στην αρχή είχα ένα προπονόλεμο. Πού δεν πάει το μυαλό σου ότι έχεις κάποιον ιό? Ναι. Και μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό. Περαστικά να πούμε σε όσους το περνάνε και σε όσους περνάνε διάφορα θέματα αυτό το διάστημα, ιώσεις, πράγματα.